μεσημέρι, φίλοι μου. 30 Ιανουαρίου σήμερα των Τριών Ιεραρχών και γιορτάζουν οι Άγιοι Πατέρες και οι Οικουμενικοί Διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας, αλλά και όχι μόνο, είναι οι προστάτες των γραμμάτων, οπότε γιορτάζουν και οι δάσκαλοι αλλά και τα παιδιά μας. Χρόνια πολλά λοιπόν να πούμε σε όλους για την σημερινή ημέρα. Καλή μου φίλη, θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή μας σήμερα να ευχαριστήσω εκ προημίου για την τεχνική υποστήριξη τον Γιώργο Τολιά που θα στηρίζει από εδώ και πέρα τις εκπομπές μας για να βγαίνουν στον αέρα, τον Δημήτρη τον Κορφιάτη, να ευχαριστήσω την Θέμη την Τρικύλη για τα μοντάζ από τα ρεπορτάζ που έρχονται εδώ στο κανάλι μας, όπως επίσης και την Νίκη της Πύρου η οποία δέχεται και τις παρατηρήσεις σας και διάφορα έτσι, ερωτήματα που θέτετε και μας τα μεταφέρει. Τους ευχαριστούμε λοιπόν όλους, είναι όλοι στην επίταξη για να βγει μια εκπομπή και ποτέ δεν είναι έτσι υπόθεση ενός η παρουσίαση μιας εκπομπής. Να το γνωρίζετε αυτό, ότι υπάρχουν άνθρωποι πίσω από τις κάμερες, οι αφανείς ήρωες που αυτοί στηρίζουν όλες τις εκπομπές μας. Να ξεκινήσουμε, φίλοι μου, με τον καιρό. Να πούμε ότι εδώ στην Κάλυμνο, παρά τις έντονες βροχοπτώσεις, κάναμε ένα ρεπορτάζ, είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, τον κύριο Γιώργο Ψαρά, και μας ενημέρωσε ότι δεν είχαμε ιδιαίτερα έτσι, προβλήματα ευτυχώς. Ωστόσο, νέα επιδείνωση προβλέπεται του καιρού, με βροχές, σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν πρόσκαιρα ισχυρές στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, αλλά και την Ανατολική Νησιωτική χώρα για σήμερα, από σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στρεφόμενοι από το βράδυ σε νότιους 5 με 7. Στα ανατολικά θα είναι νότιο-ανατολική 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ, στρεφόμενη βαθμία σε νότιο-δυτικούς 5 με 7 μποφόρ. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με βροχές αλλά και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-ανατολική και πάλι 7 με 8 και από το απόγευμα νότιο-νότιο-δυτική 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς βέβαια χαμηλότερη. Πριν περάσουμε στα υπόλοιπα θέματα, να σας πούμε, φίλοι μου, ότι σήμερα στο στούντιό μας θα έχουμε καλεσμένο τον υποψήφιο δήμαρχο για τον Δημαρχιακό Θόκο της Καλύμνου, τον κύριο Μιχάλη Μπούκη. Θα δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ από τον κύριο Μανώλη Μουσελή, αλλά και πολλά ρεπορτάζ και από την Ρόδο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να πούμε ότι έτοιμα στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να κηρυχθεί η Μυτιλίνη σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης θα υποβάλει ο Δήμος του νησιού, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κύριο Νίκο Καρασάβα, ο οποίος μίλησε στον σταθμό Αιγαίου της ΕΡΤ. Καθημερινά διαπιστώνονται μικρής έκτασης μεν, πολλές δε ζημιές από τις καταρακτώδεις βροχές των προηγούμενων ημερών. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα. Έτοιμα στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, υποβάλλει σήμερα ο Δήμος Λέσβου. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Νίκο Καρασάβα, ο οποίος μίλησε στο σταθμό Αιγαίου της ΕΡΤ, καθημερινά διαπιστώνονται μικρής έκτασης μεν, πολλές δε ζημιές από τις καταρακτώδεις βροχές των προηγούμενων ημερών. Πλημμυρισμένες εκτάσεις που δημιούργησαν προβλήματα σε σπίτια και υπόγεια σπιτιών, κυρίως στο λεκανοπέδιο Καλονής, στη Θερμή και στη Γέρα, ζημιές σε περιφερειακά έργα υποδομών, σε περιφερειακούς δρόμους και μικρά γεφύρια και φυσικά στο αγροτικό δίκτυο που έχει καταστραφεί σε πολλά σημεία. Ενδεικτικό της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί είναι το ότι οι αγρότες στο χωριό Ανεμότια στην Δυτική Λέσβο συγκέντρωσαν υπογραφές με αίτημα την αποκατάσταση του κατεστραμμένου αγροτικού οδικού δικτύου της περιοχής τους, προκειμένου να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στα χωράφια και στις δουλειές τους. Ωστόσο, μιλώντας στο σταθμό Αιγαίου της ΕΡΤ, ο αντιδήμαρχος αυτεπιστασίας του Δήμου Λέσβου, Γιάννης Αμπουλός, ο οποίος είναι αρμόδιος σε θέματα αγροτικής οδοποιίας, τόνισε ότι εκτεταμένα είναι τα προβλήματα στο αγροτικό οδικό δίκτυο σε όλο το νησί, αλλά με αυτές τις καιρικές συνθήκες δεν μπορούμε να κάνουμε καμία παρέμβαση. Προβλήματα από τη βροχή έχουν δημιουργηθεί και στους δρόμους μέσα στην πόλη της Μυτιλίνης. Προβλήματα από εισροή υδάτων παρουσιάστηκαν και στο 5ο Γυμνάσιο Μυτιλίνης, όπου τα νερά δημιούργησαν πρόβλημα στο Λέβιτακ του Καλοριφέρ του σχολείου, στα αλλοιόμενα του Μουσικού Σχολείου, στο κεντρικό ιστορικό σχολικό συγκρότημα της πόλης, όπου υπήρξε εισροή υδάτων από την οροφή αλλά και στον Πολυχνήτο. Μικρότερα προβλήματα αναφέρονται και σε άλλα σχολεία του νησιού. Το αίτημα θα αφορά ολόκληρο το νησί και υποβάλλεται προκειμένου και οι ιδιοκτήτες που υπέστησαν ζημιές να τύχουν αποζημίωσης, αλλά και για να εξασφαλίσει ο Δήμος τα κονδύλια, ώστε να επιταχύνει τις διαδικασίες αποκατάστασης των ζημιών στις υποδομές.
Μάλιστα, είδαμε λοιπόν, καλή μου φίλη, τι γίνεται στη Μυτιλίνη και μια και μιλούμε για ζημιές από φυσικά φαινόμενα, να σας πούμε επίσης, σε ό,τι αφορά την γειτονική μας ΚΟ, ότι συγκροτείται άμεσα από την Περιφέρεια η Επιτροπή Καταγραφής και Αποτίμησης των Ζημιών σε Επιχειρήσεις της ΚΟ. Υπέγραψε την σχετική απόφαση ο Περιφερειάρχης, ταχύτατα και χωρίς καθυστέρηση, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη, όπως λέει η ανακοίνωση, να καταγραφούν άμεσα οι ζημιές που υπέστησαν οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στο νησί της ΚΟ από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν την περίοδο από 2 έως και 23 Ιανουαρίου 2019 και υπέγραψε την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Καταγραφής και Αποτίμησης των Ζημιών σε επιχειρήσεις Δήμου ΚΟ κλπ. Μέλη της Επιτροπής ορίζονται η κυρία Κιαπόκα Ελένη, κλάδου ΠΕ, τοπογράφος μηχανικός του Τμήματος Τεχνικών Έργων ΚΟ, ο κύριος Βίνος Εμμανουήλ, κλάδου ΠΕ, μηχανολόγος μηχανικός του Τμήματος Τεχνικών Έργων ΚΟ, επίσης Σαβανής Ελευθέριος, κλάδου ΠΕ, αρχιτέκτονας μηχανικός του Τμήματος Τεχνικών Έργων της ΚΟ και της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟ, της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου βέβαια και οι τρεις. Το παραπάνω συνεργείο, αφού μεταβεί στην πληγήσα περιοχή το συντομότερο δυνατό, θα συντάξει πρακτικό καταγραφής των ζημιών σε εμπορικές, βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, σε μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα κλπ. Και θα υποβάλει συγκεντρωτικό πίνακα στη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου το ταχύτερο δυνατόν, προκειμένου να διαβιβαστεί στο Υπουργείο Μεταφορών. Αυτά λοιπόν προς ενημέρωση των επιχειρηματιών που μας τηλεφωνούσαν και ρωτούσαν τι πρόκειται να γίνει με το θέμα αυτό. Να περάσουμε τώρα, φίλοι μου, σε ένα άλλο θέμα εθνικό που έχει να κάνει με τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Νέες κινητοποιήσεις λοιπόν με μπλόκα στις εθνικές οδούς προαναγγέλουν οι αγρότες με αφορμή τις διώξεις της εισαγγελίας κατά δεκάδων συναδέλφων τους από τον μπλόκο της Νίκαιας. Υπενθυμίζεται ότι για την 1η Μαρτίου έχουν παραπεμφθεί σε δίκη 10 αγρότες κατά των οποίων ασκήθηκε δίωξη για παρακόλληση συγκοινωνιών από την εισαγγελία πρωτοδικών της Λάρισας. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα. Την κυβέρνηση καταγγέλουν οι συνδικαλιστές από τον μπλόκο της Νίκαιας μετά την κλήτευση που δέχτηκαν 10 αγρότες από την εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας για να δικαστούν με την κατηγορία της παρακόλλησης συγκοινωνιών για τον μπλόκο που έστησαν στη Νίκαια. Την έντονη διαμαρτυρία της εκφράζει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων που στήθηκε τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου. Η δίκη θα γίνει 1η Μαρτίου του 2019 στη Λάρισα. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση η Επιτροπή, η δικαστική δίωξη σε βάρος των 10 συναδέλφων επί της ουσίας στρέφεται ενάντια στο ίδιο το συνδικαλιστικό δικαίωμα, ενώ η μεθόδευση και η διεκπεραίωση των διαδικασιών είναι πρωτοφανής στα χρονικά του συνδικαλιστικού κινήματος. Η κατηγορία που αφορά σε ακινητοποίηση, που μόλις ξεκίνησε και βρίσκεται σε εξέλιξη, στήθηκε στο άψε σβήσε, στηριζόμενη σε δημοσιεύματα του τύπου, που μάλιστα προηγήθηκαν του αδικήματος του στισίματος του μπλόκου. Τα κλητήρια θεσπίσματα στους κατηγορούμενους αποδόθηκαν τάχιστα την ίδια ημέρα που γράφτηκαν. Η δίκη ορίστηκε να γίνει άμεσα σε λίγες μέρες, χωρίς οι κατηγορούμενοι να έχουν καν κληθεί για κατάθεση από τις αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές. Η ευθύνη για τη συγκεκριμένη απαράδεκτη και προκλητική δικαστική δίωξη ανήκει στην κυβέρνηση, η οποία μέσω της ποινικοποίησης του αγώνα μας επιχειρεί να τρομοκρατήσει τους αγρότες που συμμετέχουν ήδη στα μπλόκα, αλλά και εκείνους τους συναδέλφους που ετοιμάζονται να συμμετάσχουν τις επόμενες μέρες. Αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να συνεχίσει ανεμπόδιστα την εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής της, δεν διστάζει να διολυσθένει γρήγορα και επικίνδυνα στον κατήφορο του αυταρχισμού και της αντιδημοκρατικότητας. Σε άλλο σημείο της ίδιας ανακοίνωσης, η Επιτροπή τονίζει ότι καλούμε τους αγρότες να απυκνώσουν τα μπλόκα ώστε να αυξήσουμε την αγωνιστική πίεση στην κυβέρνηση, αναγκάζοντάς την να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας. Συνεχίζουμε, θα νικήσουμε. Αντιδρώντας αυτές τις διώξεις, οι αγρότες προαναγγέλουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους με μπλόκα σε όλη την Ελλάδα, όπως δήλωσε στο Sky το μέλος της Πανελλαδικής Συντονιστικής των Μπλόκων Γιάννης Βάγκος. Εν τω μεταξύ, σε δηλώσεις του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχοβίτης ανέφερε ότι είμαστε και ως κυβέρνηση αντίθετοι στα αγροτοδικεία. Η εποχή που ξεφούσκωσαν τα λάστιχα των τρακτέρ έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή. Πρόσθεσε ωστόσο ότι οφείλουμε να διαχωρίσουμε την πολιτική εξουσία και τη βούλησή της από τη δικαστική, η οποία λειτουργεί με τους δικούς της νόμους. Χθες, φίλοι μου, σας είχα πει ότι επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η 5η Σύνοδος των Ευρωπαϊκών Χωρών του Νότου. Έγινε λοιπόν αυτό στην Λευκωσία
και βρέθηκαν εκεί στο επίκεντρο οι περιφερειακές εξελίξεις, το μεταναστευτικό, η ενέργεια, η μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης, το δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και η Συμφωνία των Πρεσπών. Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έστειλε μήνυμα ενότητας, λέγοντας ότι οι χώρες του Νότου υπερασπίζονται τις βασικές ευρωπαϊκές αρχές και το διεθνές δίκαιο. Σημαντική επιτυχία της Ευρώπης χαρακτήρισε τη Συμφωνία των Πρεσπών και τόνισε ότι πιστεύουμε σε μια Ευρώπη που μπορεί να δίνει λύσεις αντί να βυθίζεται στην εσωστρέφεια. Και μίλησε επίσης για μια Ευρώπη πιο αποτελεσματική, δημοκρατική, κοινωνική, που θα μπορεί να παίζει και έναν σημαντικό ρόλο στην διεθνή σκηνή ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας. Πάμε να ακούσουμε τον ίδιο. Μένα, το πιο σημαντικό σήμερα και η πιο σημαντική είδηση είναι ότι ξαναβρισκόμαστε μαζί και οι 7 μετά από ένα χρόνο. Σχεδόν ένα χρόνο. Και ακόμα πιο σημαντικό θα έλεγα ότι ο νότος της Ευρώπης συναντιέται στο νότιο ανατολικότερο άκρο της Ευρώπης, στην Κύπρο. Και δίνουμε ένα μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας να υπερασπιστούμε, παρά τις όποιες διαφορές μπορεί να έχουμε και έχουμε διαφορές πολιτικές, να υπερασπιστούμε τις βασικές αξίες, τις ευρωπαϊκές, να υπερασπιστούμε την προοπτική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, να υπερασπιστούμε όμως και το διεθνές δίκαιο και να παίξουμε έναν καταλυτικό ρόλο στο επόμενο διάστημα, τόσο στις εξελίξεις που αφορούν την ίδια την Ευρώπη, όσο όμως και στις περιφερειακές εξελίξεις. Οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, δεν υπάρχει αμφιβολία, βίωσαν το προηγούμενο διάστημα με ιδιαίτερο τρόπο τις σημαντικότερες κρίσεις που πέρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόσο την οικονομική κρίση, όσο όμως και την μεταναστευτική κρίση, προσφυγική και μεταναστευτική κρίση. Συνεπώς έχουμε έναν λόγο παραπάνω και μέσα από την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει να παλεύουμε μαζί για να αντιμετωπίσουμε τις περιφερειακές ανισότητες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια προοπτική κοινωνικής σύγκλησης και σύγκλησης μεταξύ των χωρών, κρατών, μελών, αλλά βεβαίως έχουμε και κάθε λόγο να θέλουμε να αντιμετωπιστεί η μεταναστευτική κρίση μέσα από το πρίσμα της αρχής της αλληλεγγύης και του διαμερισμού της ευθύνης και όχι μέσα από μια αντίληψη που λέει, που θέλει τον καθένα να αντιμετωπίζει τα προβλήματα μόνος του, ιδίως δε όταν αυτά τα προβλήματα δεν αφορούν καθέναν ξεχωριστά, αλλά αφορούν το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ακράδαντα ότι οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που κυριαρχεί η λογική του απομονωτισμού, η λογική της εθνικής περιχαράκωσης, σε μια εποχή όπου ο ρατσισμός και η ξενοφοβία γίνονται ηγεμονικός πολιτικός λόγος, μπορούν και μέσα από την παράδοση και την κουλτούρα τους, αλλά και τη διαφορετική στόχο προσήλωσή τους, να δώσουν ένα μήνυμα, να δώσουμε ένα μήνυμα συνεργασίας και ένα μήνυμα ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές λύσεις σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Θα ήθελα να μείνω λίγο περισσότερο στο θέμα του θέμα της μεταναστευτικής κρίσης. Στη συζήτησή μας άλλωστε πήρε ίσως τον περισσότερο χρόνο. Τονίσαμε την ανάγκη η Ευρώπη να αποκτήσει ένα νέο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου στη βάση της αλληλεγγύης και του δίκαιου επιμερισμού των ευθυνών. Δεν μπορούμε να μιλάμε όμως για αλληλεγγύη χωρίς αυτό πρακτικά να εκφράζεται, χωρίς δηλαδή την δημιουργία ενός μηχανισμού αναδιανομής των αιτούντων ασύλου μεταξύ των κρατών μελών. Και άρα αποτελεί για μας μια σημαντική προτεραιότητα το επόμενο διάστημα η αναθεώρηση της συνθήκης του Δουβλίνου. Όπως επίσης, για να περάσω και στα θέματα που απασχόλησαν τη συνάντησή μας και αφορούν το μέλλον της Ευρωζώνης και τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη ειδικότερα, συμφωνήσαμε
ότι πρέπει το επόμενο διάστημα από κοινού να απαλέψουμε, να διεκδικήσουμε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης την προοπτική ενός προϋπολογισμού της Ευρωζώνης, την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, καθώς και στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης των κοινωνικών ανισοτήτων και της σύγκλησης ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Καταπολέμηση της Ανεργίας. Βεβαίως συζητήσαμε για τις περιφερειακές εξελίξεις και πώς να μην συζητήσουμε άλλωστε αφού βρισκόμαστε στην Κύπρο, και για την Τουρκία, για τη σημασία που έχει η συνεργασία και ο διάλογος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία σε μια σειρά από τομείς, από την οικονομία, την ενέργεια ως τη μετανάστευση, αλλά και για τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Εγώ θα έχω την ευκαιρία την επόμενη εβδομάδα να βρεθώ στην Κωνσταντινούπολη, να συναντήσω τον πρόεδρο Ερντογάν. Πέρα από τις δικές μου βεβαίως σκέψεις, θα του μεταφέρω και το κλίμα της σημερινής συνάντησης, διότι πιστεύω ότι και οι 7 εδώ συμφωνούμε στο ότι οι σχέσεις της κάθε χώρας ξεχωριστά, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, πρέπει να βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και πάνω απ' όλα στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Επιβάλλεται να υπάρξει σεβασμός από την Τουρκία στο διεθνές δίκαιο, τόσο στην Ανατολική Μεσόγειο, όσο και στο Αιγαίο. Σε αυτό το πλαίσιο βεβαίως είναι αυτονόητο ότι όλοι μας στηρίζουμε την προοπτική μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού στο πλαίσιο, στη βάση των αποφάσεων του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών, αλλά και στη βάση του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτή η λύση δεν μπορεί να έχει παρεμβάσεις τρίτους εγγυητές, ούτε βεβαίως κατοχικά στρατεύματα. Απ' την άλλη, θέλω εγώ να υπογραμμίσω ότι η όποια λύση θα είναι προς όφελος και πρέπει να είναι προς όφελος και παλεύουμε να είναι προς όφελος όλου του κυπριακού λαού, δηλαδή Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Όπως επίσης πιστεύω ότι και τα όποια ωφέλη από την αξιοποίηση των φυσικών πόρων, που είναι κυριαρχικό δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και το έχουμε τονίσει αυτό επανειλημμένως, πρέπει να είναι ωφέλη τα οποία θα μοιραστούν εξίσου και δίκαια, ισότιμα, τόσο σε Ελληνοκύπριους όσο και σε Τουρκοκύπριους. Βεβαίως και κουβεντιάσαμε και για τα ενεργειακά, θα κουβεντιάσουμε και στην πορεία, στο δείπνο για αυτά. Εγώ θα ήθελα να πω ότι ιδιαίτερη σημασία, γεωπολιτική σημασία project ενεργειακό για την μεταφορά των ενεργειακών πόρων της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου στην Ευρώπη είναι ο αγωγός EastMed, και πιστεύω ότι αυτό το project είναι ένα project που πρέπει να μας βρει όλους να συνεργαζόμαστε στην προοπτική της υλοποίησής του, αλλά και στην προοπτική της εξασφάλισης, επαναλαμβάνω, της ασφαλούς μεταφοράς των ενεργειακών πόρων από την Ανατολική Μεσόγειο στον ευρωπαϊκό χώρο, στο πλαίσιο βεβαίως της πολλαπλότητας των πηγών και των δρόμων ενέργειας, μια αρχή την οποία όλοι στηρίζουμε. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, τον φίλο Νίκο, για την φιλοξενία και να επαναλάβω ότι το μήνυμα που δίνουμε σήμερα εδώ είναι ένα μήνυμα συμπόρευσης στην κατεύθυνση εξέβρεσης κοινών ευρωπαϊκών λύσεων. Το μήνυμα που δίνει η προσπάθεια επιτυχής που είχαμε σε ό,τι αφορά την διαφωνία την 30ετή για την ονομασία με τη Βόρεια Μακεδονία είναι επίσης ένα μήνυμα ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές λύσεις μέσα από το διάλογο και μέσα από την αλληλοκατανόηση. Πιστεύουμε σε μια Ευρώπη που μπορεί να δίνει λύσεις αντί να βυθίζεται στην εσωστρέφεια, και βεβαίως πιστεύουμε και σε μια Ευρώπη που θα είναι πιο αποτελεσματική αλλά ταυτόχρονα και πιο δημοκρατική και πιο κοινωνική.
Και βεβαίως σε μια Ευρώπη η οποία θα μπορεί, πέρα από το να λύνει τα δικά της προβλήματα, να παίζει και έναν ουσιαστικό ρόλο στη διεθνή σκηνή ως πυλώνας ειρήνης, σταθερότητας. Και θέλω να επαναλάβω ότι η προσπάθειά μας και των 7 εδώ ιδιαίτερα στην Κύπρο σηματοδοτεί ότι είμαστε αποφασισμένοι να δουλέψουμε για την ειρήνη και τη σταθερότητα σε αυτή την αποσταθεροποιημένη περιοχή της Ευρώπης που είναι η Νοτιοανατολική Μεσόγειος. Λοιπόν, φίλοι μου, πριν να περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας ενημερώσω για ένα άλλο σημαντικό θέμα που απευχόμαστε μάλλον να συμβεί. Πρόκειται για τα ταχυδρομεία, τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ, για τα οποία γίνεται λόγος ότι πρόκειται να μειωθούν και αυτά, όπως λόγος γίνεται και για τα καταστήματα των 4 κυρίως συστημικών τραπεζών, και σας είχαμε ενημερώσει σχετικά τις προηγούμενες ημέρες. Έχουμε λοιπόν ένα δελτίο τύπου εδώ, μια ενημέρωση από την περιφέρεια, από τον Γιώργο τον Χατζημάρκο. Αναντικατάστατα τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ που λειτουργούν στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, λέει. Την εξαίρεσή τους από το σχέδιο μείωσης του αριθμού τους ζητά ο Περιφερειάρχης με επιστολή του στον Πρόεδρο των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Την εξαίρεση λοιπόν των νησιωτικών περιοχών από την επικείμενη δραστική μείωση του αριθμού των υποκαταστημάτων στο πλαίσιο του σχεδίου εξυγίανσης των ΕΛΤΑ ζητά ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Σε επιστολή του προς τον κύριο Πολυχρόνη Γρυβαία, ο κύριος Χατζημάρκος επισημαίνει ότι τα 63 υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ που λειτουργούν στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου είναι αναντικατάστατα, διότι οι νησιώτες δεν έχουν την δυνατότητα να εξυπηρετηθούν καθόλου σε περίπτωση αραίωσης του δικτύου στα νησιά. Το ίδιο επισημαίνει ισχύει και για τα εκατομμύρια των επισκεπτών των νησιών. Ο Περιφερειάρχης καταλήγει στην επιστολή του ότι είναι επιβεβλημένο να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες που επιβάλλει η νησιωτικότητα, εξαιρώντας τις νησιωτικές περιοχές από τις όποιες αναδιατάξεις σχεδιάζονται στο δίκτυο στο πλαίσιο της εξυγίανσης των ελληνικών ταχυδρομείων. Δεν έχουμε άλλο χρόνο όμως, φίλοι μου. Θα πάμε σε διαφημίσεις και μείνετε μαζί μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Θα έχουμε εδώ φιλοξενούμενο στο στούντιό μας τον κύριο Μιχάλη Μπούκη. Πάμε σε διαφημίσεις.